Σαφές προβάδισμα πρόκρισης πήρε το Λεωνίδιο, το οποίο στον πρώτο ημιτελικό κέρδισε με 0-2 μέσα στο άσος τον Πανθυριατικό και βρίσκεται πολύ κοντά στην συμμετοχή του στον ένα μεγάλο τελικό του κυπέλου. Αρκαδίας, 15ο λεπτό, ο Πόκου, ο Τσουκαλάς, πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα σε Τσουκαλά και Γιαννούση. Ο Τσουκαλάς σερβίρει στο Γρηγόρη Λάτσι, 0-1 το Λεωνίδιο που παίρνει το προβάδισμα σε μια άψογη και άριστα εκτελεσμένη επιθετική προσπάθεια. Η μπάλα γύρισε με ταχύτητα, όλα ξεκινάνε εδώ από τον Οπόκου, πως βρίσκεται ο Τσουκαλά. Ο Τσουκαλάς παίζει πολύ ωραία το 1-2, το γύρισμα της μπάλας, το πλασέ και το 0-1 με το Γρηγόρη Λάτσι για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν σε θέση οδηγού και πετυχαίνουν ένα πολύ σημαντικό γκολ. Εδώ το λάθος του Ντιομαντέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Πόκου κλέβει, βρίσκει τον Τέο Μαρτίνεθ, πατάει η περιοχή, σουτάρει, η μπάλα να φύγει πάνω από τα δοκάρια. Η μπάλα έφτασε στην θύρα Ζέρο, στην κερκίδα των φανατικών φιλάθλων του Πανθυριατικού. Πολύ ωραία εδώ ο Σούρθος κρατάει την μπάλα, κερδίζει και την κόντρα, θα δώσει στο Σαλαπάτα, το σούτ του Σαλαπάτα θα μπλοκάρει σταθερά ο πολύ καλός για ακόμη μια φορά Κώστας Γιαννούσης, ο κορυφαίος ίσως αρκάς τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή. Εδώ η μπάλα μέσα στην περιοχή για τους φιλοξενούμενους, τόσο που θα γίνει και εδώ δεν θα βρει στόχο, η μπάλα θα φύγει αρκετά μέτρα έξω. Για ακόμη μια φορά αναπτύσσεται με ταχύτητα η ομάδα του Λεωνιδίου με το Τσουκαλά από τα δεξιά, το γύρισμά του, το πλασέ, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια και σε αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικές στιγμές της πίεσης που ασκεί το Λεωνίδιο και της καλής επιθετικής του, καλών επιθετικών προσπαθειών μάλλον για την ακρίβεια, για να το πω καλύτερα. Για να περάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πανθυριατικό να ξεκινάει πιο επιθετικά. Ήταν την ωραία αλλαγή της μπάλας του Σαβούρδου προς τα αριστερά, οι τρίπλες, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Σαλαπάτας εδώ θα μπει γκολ, υπάρχει σηκωμένη υπόδειξη για offside. Παρόλα αυτά οι πλάτες θεατών δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το αν μετράει τον γκολ, έπρεπε να μετρήσει τον γκολ ή όχι. Το 0-1 παραμένει σε αυτό το σημείο, μια φάση που σήκωσε διαμαρτυρίες για τους γηπεδούχους. Διαμαρτυρίες σηκώνει και αυτή η φάση με το μακρινό πλάνο που δεν φαίνεται καλά για χέρι. Φώναξαν οι Λεωνιδιώτες με την ομάδα του Πανθυριατικού να είναι στο προσκήνιο. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Σαβούρδου, η μπάλα μέσα στην περιοχή, θα χαθεί η ευκαιρία για τον Πανθυριατικός με τον τακλή, ήταν η χαμένη αυτή η ευκαιρία. Ο Μαρτίνεθ, ωραία είναι αλλαγή της μπάλας με το Γρηγόρη Λάτσι, εδώ το σούτ εντυπωσιακά, ο Ζαν Πιέρ κρατάει το 0-1, πάρα πολύ ωραία επιθετική ανάπτυξη του Λεωνιδίου, εξαιρετική και η αντίδραση του τερματοφύλακα του Πανθεατικού με την εκτείναξή του για σε αυτήν την φάση. Εδώ ο Σαβούρδος, εντυπωσιακή τρίπλα σούτ με το δεξί, ο Γιαννούσης, φανταστική επέμβαση και εδώ ο Κώστας Γιαννούσης δείχνει τα τρομερά αντανακλαστικά του και γιατί είναι εγγύηση για την ομάδα του Λεωνιδίου κατά τα δοκάρια. Ο Λάτσις, ο Μαρτίνεθ, ξανά ο Μαρτίνεθ για το Λάτσι που μπαίνει από τα αριστερά μες στην περιοχή. Εδώ το λάθος, διπλό λάθος στην άμυνα του Πανθυριατικού, ο Κωνσταντάς, 0-2 για το Λεωνίδιο που παίρνει μαξιλαράκι δύο τερμάτων εν ώψη της ρεβάνς με τον Γεράσιμο Κωνσταντά να χρήζεται σκόρ, να τρέχει στον προπονητή του και να πανηγυρίζει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Εδώ ξανά ο Γρηγόρης Λάτσις, ένας συνεχής κίνδυνος για τις αντίπαλες άμυνες. Η μπάλα έμεινε ζωντανή στην περιοχή του Πανθυριατικού και ο Κωνσταντάς τιμωρεί τους ασθενούς με δεύτερο τέρμα, δίνοντας αυτή την σημαντική νίκη και το ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Εδώ τα κλείσμε στην περιοχή, χαμένη ευκαιρία στο 90 λεπτό, πάρα πολύ καλή στιγμή που σπαταλά ο Χάρης Τάκλης για την ομάδα του. Τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Βεργέτη για το τελικό Πανθυριατικός Λεωνίδιο 0-2.